Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βρίσκεστε συντονισμένοι στο prismanews.gr μέσα από την πλατφόρμα Live on You. Επανερχόμαστε με το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Έχουμε καλεσμένο κοντά μας τον επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης Μία Κρήτη Περιβάλλον Άνθρωπος και υποψήφιο Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Αντώνη Ανιψητάκη. Κύριε Ανιψητάκη, καλησπέρα σας. Πώς είστε? Καλησπέρα σας, μια χαρά. Τρέχετε αυτές τις μέρες όπως τρέχουμε κι εμείς, όπως τρέχουν όλοι για τις εκλογές. Τρέχουμε, αλλά είναι ευχάριστο τρέξιμο, γιατί για μας η πολιτική δεν είναι βρωμιά. Είναι μια υπέρτατη τέχνη, την οποία εδώ και 4 χρόνια υπηρετούμε και νιώθουμε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, και εγώ νιώθω περήφανος που μέσα από διαδικασίες πρωτόγνωρες έχουμε φτιάξει αυτό το σχήμα και έχουμε αφήσει αυτό το τετραετές αποτύπωμα αυτοδιοικητικού λόγου και αυτοδιοικητικής παρουσίας τόσο μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο όσο και στην κοινωνία. Με προλάβατε στην ερώτηση, ήθελα να σας πω ότι δεν είστε από τους ανθρώπους που απήχαν από την αυτοδιοίκηση. Βρίσκεστε στην τοπική αυτοδιοίκηση και ειδικά στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση με τη μορφή που έχει λάβει τα 3,5 τελευταία χρόνια ως εκλεγμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, και ήθελα να μου πείτε ποια είναι η εκτίμησή σας και η κατάσταση τόσο γενικά για το νέο μοντέλο που έφερε ο Καλλικράτης, όσο και ειδικότερα σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης. Για τον Καλλικράτη έχω να πω το εξής, ότι ενώ ήταν όριμος για τη δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση, έσπευσε πάρα πολύ χωρίς να αξιοποιήσει την πείρα του Καποδίστρια για να κάνει νέο σχήμα στους Δήμους. Όσον αφορά όμως την Περιφέρεια, το δεύτερο βαθμό, δηλαδή αιρετής αυτοδιοίκησης, αυτό έπρεπε να γίνει. Τώρα, εκεί υπάρχει κριτική αν έγινε με το πιο κατάλληλο τρόπο. Θεωρώ ότι κρατάει κάπως τον τοπικισμό μέσα από τις αντιπεριφέρειες που υπάρχουν, που είναι κατά κάποιο τρόπο μια συνέχιση των νομαρχιών. Όμως, εξ αντικειμένου έχει δώσει μια δυνατότητα να δούμε την Κρήτη όχι σαν ένα σαλάμι κομμένο στα 4 που το καθένα διεκδικεί τα δικά του χωρίς να βλέπει παραπέρα, αλλά σαν δυνατότητα να δούμε την Κρήτη συνολικά, τόσο τα προβλήματά της και να τα αντιμετωπίσουμε συνολικά, όσο και τα θέλγητρά της και να τα αναδείξουμε συνολικά. Υπήρχαν περιπτώσεις που θεσμοί που προβλέπονται στο Καποδίστρια δεν υλοποιήθηκαν ή υλοποιήθηκαν μερικώς, όπως το Περιφερειακό Συμβούλιο Διαβούλευσης που τυπικά μονολειτουργήσε και δεν έγινε κάτι σαν γερουσία της Κρήτης για να δώσει κατευθύνσεις προγραμματικού χαρακτήρα. Μα υπήρχαν πολλές δομές που προέβλεπε ο 3852, ο Καλλικράτης δηλαδή, οι οποίες δεν μπόρεσαν να εφαρμοστούν σε πραγματικό χρόνο για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, θα έλεγα εγώ, η κάθε μία από αυτές. Δεν εφαρμόστηκε, ας πούμε, ο θεσμός του συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης, ο οποίος δεν εφαρμόστηκε γιατί προέβλεπε μια διαβριμένη πλειοψηφία. Του Συμβουλίου Μεταναστών, θα έλεγα εγώ, θα πρόσθετα, του Συμβουλίου Νεολαίας. Υπήρχαν διάφορα θέματα, τα οποία βέβαια ήταν και δεν ξέρω πόσο οργανωτικά ή μη ήταν. Παράδειγμα για το συμπαραστάτη του Δημότη στην περιφέρεια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι προφανώς δεν υπήρχαν τα κονδύλια, γιατί προβλέπονταν από τον 3852, αλλά δεν προβλέπονταν εφόσον δεν έχει εξασφαλιστεί δεν η χρηματοδότησή αυτό. Του. Αλλά δεν ήταν αυτό. Το θέμα μπήκε προς συζήτηση, αλλά δεν επετεύθησαν οι αυξημένες πλειοψηφίες που απαιτούνται. Ένα από τα προβλήματα, θα έλεγα το μείζον πρόβλημα της αυτοδιοίκησης, είναι το διπλό έλλειμμα εμπιστοσύνης. Έλλειμμα εμπιστοσύνης της κεντρικής εξουσίας προς το θεσμό, το οποίο σε έναν βαθμό δικαιολογείται, διότι όταν πάει κάποιος να εκλιπαρεί το χρήσμα, ο άλλος δεν τον εμπιστεύεται να του δώσει και εξουσίες. Και ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης από τους πολίτες προς τα αυτοδιοικητικά όργανα. Έτσι δεν υπάρχει και μια κουλτούρα συνενετική. Αυτό το έλλειμμα εμπιστοσύνης συνυπάρχει με τους περίσσιους καυγάδες. Δεν υπάρχει μια κουλτούρα συνεννόησης που θα έπρεπε να υπάρχει. Για μας τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε δεν μπορούν να λυθούν με οριακές πλειοψηφίες, πόσο μάλλον αν είναι και τεχνητές. Δηλαδή τώρα θα υπάρξει, όπως λένε όλοι, δεύτερος γύρος, άρα με ένα 30% ενδεχομένως στον πρώτο γύρο
που θα είναι η πρώτη προτίμηση, να είναι ο πλειοψηφών συνδυασμός, ο οποίος θα πάρει το 60% των εδρών. Εμείς έχουμε προτείνει και το είχαμε αυτό πει... Αυτό ήθελα να διευκρινίσουμε λίγο για το πώς μπορούν να διασφαλιστούν αυτές τις συνεργασίες μέσα από το σύστημα που υπάρχει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή θα έχουμε εκλογές την επόμενη Κυριακή. Ο πλειοψηφών συνδυασμός λαμβάνει το 60% των εδρών, σωστά. Ανεξάρτητα από το ποσοστό το οποίο θα έχει. Και μετά η υπόλοιπη κατανομή, βοηθήστε μας λίγο, για να γίνει και σαφές στους πολίτες, να ξέρουν με τι γνώμο να πηγαίνουν να ψηφίσουν. Να μην μπλέξουμε με τα μαθηματικά. Οι υπόλοιποι συνδυασμοί θα μοιραστούν το 40% των εδρών. Δηλαδή, ενώ ο πρώτος από την πρώτη Κυριακή μπορεί να έχει ένα 30%, λέω, θα πάρει το 60% των εδρών. Είναι πολύ άνισο το σύστημα. Και αυτό βασίζεται ακριβώς στην έλλειψη εμπιστοσύνης. Θέλουν να έχουν πλειοψηφίες σίγουρες για μια λογική διεκπαιρωτική. Εμείς όμως που διαφοροποιούμαστε από μια λογική γραφειοκρατικής διεκπαιρέωσης των προβλημάτων, αλλά διαφοροποιούμαστε επίσης και από μια λογική μεγαλόστομης καταγγελίας και θέλουμε την οραματική διαχείριση των πραγμάτων, έχουμε πει ότι στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και το είπαμε μάλιστα από την πρώτη στιγμή, δεν πρέπει να μετράνε τα κουκιά, αλλά πρέπει να μετράνε τα επιχειρήματα. Και πρέπει, και υπάρχει δυνατότητα γι' αυτό, να υπάρξουν ευρύτερες συνενέσεις. Δείτε, μπορεί η οικογένεια, ας πω, της αριστεράς να βάλει μέσα το στοιχείο του σχεδίου που δεν υπάρχει. Μέσα σε αυτό το σχέδιο που διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή, βεβαίως να μπει η παρακαταθήκη της δεξιάς οικογένειας, αν θέλετε της φιλελεύθερης, που είναι το επιχειρήν. Η οικολογία να βάλει την περιβαλλοντική προστασία και τσιμέντο σε όλη αυτή τη σύνθεση που θα την συνέχει θα είναι οι δυνατότητες που δίνει η νέα τεχνολογία για αξιολόγηση, διαδραστική σχέση, συμμετοχή του πολίτη κλπ. Μπορεί να γίνουν όμως αυτά, γιατί θυμάμαι πολλές διαμάχες να περιλαμβάνουν το επιχειρήν με την περιβαλλοντική προσέγγιση, αλλά και το κομμάτι, εν πάση περιπτώσει, του σχεδιασμού. Δηλαδή να ξεκινούν αυτά που υποστηρίζεται ότι πρέπει να αποτελούν κομμάτια σύγκλησης, ουσιαστικά να έχουν αποτελέσει πολλές φορές πεδίο διαμάχης για το πόσο πρέπει να επιχειρήσουμε, πόσο μπορεί να συνυπάρξει ο σχεδιασμός με το επιχειρήν και την περιβαλλοντική συνείδηση. Μπορούν να γίνουν, πιστεύετε? Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αν δείτε το ένα debate που τουλάχιστον εγώ έχω συμμετάσχει μέχρι τώρα, και είναι ένα θέμα αυτό, κατά πόσο αυτές οι ιδέες που έχουν ένα καθαρά αυτοδιοικητικό λόγο προβάλλονται. Υπάρχει ακόμα και μετά από αυτή την τόσο μεγάλη κρίση των 3 ετών που συνεχίζεται δυστυχώς, μια κατάσταση όπου το παλιό πεθαίνει και το καινούργιο δεν είναι εύκολο να γεννηθεί. Υπάρχει ξανά η εικόνα που έχουμε στα διάφορα πάνελ, είναι μια εικόνα αντιδικίας, μια εικόνα προσωπικής μείωσης. Δεν βάζει η κάθε πολιτική οικογένεια το δικό της καλό στο τραπέζι. Προσπαθεί να βγάλει τα άπλυτα του αλωνού στη φόρα. Δεν έχουμε ανάγκη από αυτό. Έχουμε ανάγκη πραγματικά στην κρίση που είμαστε να βάλει ο καθένας το καλύτερό του. Γι' αυτό και μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και θέλω να το πω αυτό διότι τιμά όχι τόσο εμάς όσο πρωτίστως τους συναδέλφους μου. Εμείς λειτουργώντας έτσι, με αυτό τον ήρεμο λόγο, με τα επιχειρήματά μας, έχουμε εισπράξει μια εκτίμηση από το σύνολο, λέω εγώ, των αντιπάλων μας. Άρα μπορούμε, θεωρώ, να λειτουργήσουμε ως καταλύτης, και αν ο κόσμος μας δώσει τη δύναμη να έχουμε μια πιο ισχυρή παρουσία μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, νομίζω ότι θα σπρώξουμε προς τέτοιες κατευθύνσεις. Ένα παράδειγμα που αυτό πέτυχε, δυστυχώς ήταν ένα, ήταν το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Πηγαίναμε ολοταχώς στις Ράγες προς καύση. Άλλαξε ο σχεδιασμός στην Κρήτη μέσα από μια συνέργεια διαφόρων παραγόντων και μέσα από τη συμμετοχή την δραστική της δικής μας της παράταξης, που
είπε να πάμε στην ολοκληρωμένη διαχείριση, στη συμμετοχή του πολίτη, που είναι και ένας κεντρικός άξονας της σκέψης μας. Αν μπορώ να τον αναπτύξω λίγο, αυτό θα ήθελα να έχω 2 λεπτά. Ναι, έχετε 2 λεπτά για να μας πείτε την κεντρική σκέψη και γιατί να επιλέξει εσάς. Και θέλω και αμέσως μετά να περάσουμε στο ερώτημα του γιατί, αν μπορούμε να λειτουργήσουμε με συνεργασίες, να επιλέξει κάποιος πολίτης τη μία ή την άλλη παράταξη. Αλλά ας ξεκινήσουμε με το κομμάτι της θέσης και της τοποθέτησής σας που ζητήσατε 2 λεπτά για να την αναπτύξετε. Πολύς λόγος γίνεται για τους σπόρους και πώς θα αξιοποιηθεί το νέο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, το υπονομαζόμενο ΣΕΣ. Θεωρούμε ότι μείζον πρόβλημα προς λύση, προς προβληματισμό, είναι το γιατί επί 28 χρόνια έχουμε συμπεριφερθεί ως φτωχοί και σπάταλοι, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την κατάσταση στις βασικές υποδομές του νησιού. Δηλαδή τα χρήματα που έχουμε πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην έχουν πιάσει τόπο. Αν θέλουμε να πιάσουν τόπο τα χρήματα, που είναι και πιο περιορισμένα όσο περνάνε τα χρόνια, θα πρέπει να βρούμε τους λόγους. Γιατί φτιάξαμε, ας πούμε, αναπλάσεις, πλακάκια και από κάτω δεν είχαμε βάλει αποχέτευση. Δεν είχαμε προβλέψει την αποχέτευση και πρέπει να ξυλώσουμε τα έργα βιτρίνας για να βάλουμε την αποχέτευση. Να δούμε γιατί δώσαμε χρήματα για να γίνουν σχολεία που δεν έχουν μαθητές. Να δούμε γιατί κάναμε τόσο υπερδιαστασιολογημένα έργα που κάποια μείνανε ημιτελή. Αυτός είναι ο καλύτερος οδηγός για να αξιοποιήσουμε σωστότερα τα επόμενα. Να μάθουμε, να προγραμματίζουμε, γιατί είναι άλλο πράγμα να διαγωνίζεσαι για προγράμματα και άλλο πράγμα να έχεις πρόγραμμα. Όμως πέρα από αυτό που στο ίδιο θέμα λέμε ότι πρέπει να κάνουμε εξεταστική επιτροπή για να βάλουμε φυλακή όχι κάποιο πρόσωπο, αλλά την ηλίθια έννοια της απορροφητικότητας και να την αντικαταστήσουμε με έννοιες όπως συνέργεια, αειφορία, βιωσιμότητα, απόδοση, αξιοποίηση. Απορροφητικότητα δεν σημαίνει τίποτα και σε μια μαύρη τρύπα να τα ρίχνουμε, όπως τα ρίξαμε παραδείγματος χάρη για να φτιάξουν οι χίλιοι καποδιστριακοί δήμοι το ίδιο site και το πληρώσαν 1000 φορές, θα μπορούσαμε να το κάνουμε μία φορά και να έχουμε πολύ περισσότερες υπηρεσίες στον τομέα της ευρυζωνικότητας. Αυτό όμως που ήθελα να σας πω είναι το εξής, ότι όποιος λέει σήμερα ότι μόνος του, χωρίς συνεργασίες, έχει τη δυνατότητα να λύσει τα προβλήματα, λέει ψέματα. Οι εξουσίες που έχει η αυτοδιοίκηση είναι περιορισμένες. Ένας δρόμος υπάρχει και αυτόν προτείνουμε στον κόσμο. Η αυτοδιοίκηση να δώσει μέσα από μια σχέση έμπνευσης στον πολίτη τη δυνατότητα να συμμετάσχει στα κοινά. Εμείς του λέμε καθαρά, αν σκέφτεσαι να ρίξεις μια ψήφο για να τιμωρήσεις κάποιον, μη διαλέξεις εμάς. Αν σκέφτεσαι να ρίξεις μια ψήφο για να δεις το βράδυ των εκλογών με τι χρώμα θα βάψουν το χάρτη της Ελλάδας στα κόμματα, μην το ρίξεις εμάς. Αν σε ενδιαφέρει να ρίξεις μια ψήφο που θα σου δώσει τη δυνατότητα τα επόμενα 5 χρόνια του τέστην, 1826 μέρες, να έχεις ρόλο και να φτιάξεις καλύτερα και εσύ συμβάλλοντας τη ζωή σου, τότε ψήφισέ μας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν διαθέταμε 1/4 της ώρας κάθε μέρα, 15 λεπτά, για τα κοινά, για να σκεφτούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε καλύτερα την ενέργεια, τα νερά, τα σκουπίδια, τα ψώνια μας, το οδήγημά μας. Αν η περιφέρεια έδινε οδηγίες και έβαζε τους δήμους σε μια άμυλα στο θέμα εξοικονόμησης ενέργειας, έβαζε τα σχολεία σε μια άμυλα για το ποιος θα φτιάξει τον καλύτερο σχολικό κήπο ή ποιος θα κάνει την εργασία που θα αναδεικνύει έναν αρχαιολογικό χώρο, ένα μνημείο στην περιοχή του. Αν εγώ δίνω 5 ευρώ την ώρα για να μου καθαρίζουν το γραφείο μου, το 1/4 σημαίνει κάτι παραπάνω από 1 ευρώ. Εγώ λέω 1 ευρώ. Η μισή κριτική, οι μισές κριτικές να συμμετείχαν σε αυτή τη λογική έμπνευσης που θα τους έδινε η περιφέρεια που ονειρεύομαι, τις 1826 μέρες, 300.000 άνθρωποι περίπου, θα είχαν ως σούμα 540 εκατομμύρια, ένα κοινοτικό πλαίσιο. Και δεν θα ήταν αυτό.
θα ήταν οι συνέργειες που θα δημιουργούσαν. Ένα νέο κλίμα πατριωτισμού για την Κρήτη. Θα ήταν κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Είναι εφικτό. Είναι σημαντικό σίγουρα έτσι όπως το περιγράφετε. Γιατί είναι, να μην είναι. Είναι Πού εφικτό. Βλέπετε τη δυσκολία. Στον συντονισμό θα έλεγα. Τι είναι πιο εφικτό. Μα αυτό λέω. Έχουμε ένα από τα λίγα καλά της εποχής μας. Θεωρώ ότι είναι οι δυνατότητες που δίνει η νέα τεχνολογία. Το διαδίκτυο έχει επαναστατικά στοιχεία. Η σχέση κέντρου περιφέρειας έχει αλλάξει. Δεν υπάρχει πια αυτή η ιεραρχική σχέση. Η λογική του μόνο όποιος κερδίζει έχει νόημα σε ένα καπιταλιστικό κόσμο, δεν υπάρχει στο διαδίκτυο. Πολλά πράγματα τα βρίσκεις δωρεάν. Επίσης, η αποτελεσματικότητα των πραγμάτων δεν σχετίζεται με την ιεραρχία. Δείτε, η Wikipedia φτιάχτηκε μέσα από συλλογικές σχέσεις, χωρίς ιεραρχίες. Και η δυνατότητα, επομένως, που δίνει στον πολίτη και η εύκολη, η διαδραστική σχέση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εμείς εκεί ποντάρουμε. Πόσο μάλλον που δίνεται η δυνατότητα και στους νέους, που είναι πιο εξοικειωμένοι με τη νέα τεχνολογία, να αξιοποιήσουν καλύτερα αυτές τις δυνατότητες και μειώνοντας την ανεργία. Προηγουμένως μας είπατε για κάποιους λόγους, αναφερθήκατε σε αυτούς, που δεν πρέπει να ψηφίσουν κάποιες παρατάξεις ή κάποιες λογικές που δεν πρέπει να τους οδηγήσουν στο να εκτονώσουν την αντίδρασή τους στην ψήφο των περιφερειακών εκλογών. Εγώ θα σας ρωτούσα για ποιο λόγο ένας ψηφοφόρος, ένας νέος, ένας άνθρωπος άνεργος, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εξοργιστεί, δεν έχει δει ποτέ τίποτα από το πολιτικό σύστημα, να κατέλθει σε αυτές τις εκλογές και να ψηφίσει την παράταξη που τον εκφράζει ενδεχομένως περισσότερο. Καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι από μένα δεν ακούσατε κάποια αιχμή ονομαστική για κάποιον άλλον. Στη βάση της λογικής ότι θεωρώ ότι με όλους θα μπορούσαμε μέσα από ένα κλίμα ειλικρινούς διαλόγου και συνεισφοράς να συνθέσουμε. Αυτό νομίζω ότι έγινε κατανοητό από την πρώτη κιόλας τοποθέτησή σας και το άκουσα πολύ δηλαδή, προσεκτικά. Εμείς που έχουμε αυτές τις, αν θέλετε, διακριτές θέσεις, ταυτόχρονα είμαστε και πάρα πολύ συνθετικοί. Απαντώ στο ερώτημα. Πολύ καθαρά. Γιατί θα δώσουμε ρόλο στο να φτιάξει ο νέος που θα μας διαλέξει, ο πολίτης που θα μας διαλέξει, για να φτιάξουμε μαζί μια καλύτερη Κρήτη. Αυτό αναφορικά με εσάς, αναφορικά γενικότερα με τις περιφερειακές εκλογές. Έστω ότι αυτή τη στιγμή έχετε να πείσετε έναν ψηφοφόρο να ψηφίσει και όχι να ψηφίσει μια Κρήτη περιβάλλον άνθρωπο. Ποιο είναι το κίνητρο αυτών των εκλογών για να συμμετάσχουν οι ψηφοφόροι στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης? Κοιτάξτε, κατάλαβα. Η πολιτική μας έφερε σε αυτό το χάλι. Όμως δεν υπάρχει καταλληλότερος τρόπος διευθέτησης των κοινών πραγμάτων, εκτός και να τρέχουμε σε διάφορες μορφές δικτατοριών που δεν είναι στη λογική μας, από την πολιτική. Άρα μέσα από μια άλλη πολιτική. Εμείς προσφέρουμε εναλλακτικές λογικές. Του δίνουμε τη δυνατότητα να συμβάλλει. Ξέρετε τι λέω καμιά φορά και ξενίζω. Ότι εγώ ασχολούμαι με την πολιτική από συμφέρον. Διότι έχω καταλάβει ότι όσα τετραγωνικά κι αν είναι το σπίτι μου, όσα κυβικά κι αν είναι το αυτοκίνητό μου, όσα χρήματα κι αν έχει η τσέπη μου, η ποιότητα της ζωής μας εξαρτάται από το δημόσιο χώρο, από το δρόμο που θα παίξει το παιδί μου, από το σχολείο που θα πάει, από το νοσοκομείο που θα περιθάλψω τον πατέρα μου. Γι' αυτό ασχολούμαι με την πολιτική. Γι' αυτό λέω και στον καθένα να ασχοληθεί με την πολιτική. Και επειδή εμάς δεν μας παίζουν πολύ τα μέσα, γιατί δεν έχουμε διαφήμιση να δώσουμε, δεν έχουμε, είμαστε ένα αυτοδιοικητικό κόμμα χωρίς σπόρους. Ας κρίνει τη στάση μας, ας συγκρίνει τις ιστοσελίδες. 4 χρόνια μια συνεπή συστηματική παρουσία στην αυτοδιοίκηση της Κρήτης. Και ας συγκρίνει και ας ψηφίσει ό,τι νομίζει καλύτερο. Είμαστε διακριτοί και συνθετικοί ταυτόχρονα. Κλείνοντας μια τελευταία σύντομη ερώτηση, γιατί μας πιέζει και εμάς αλλά και εσάς ο χρόνος από όσο γνωρίζω. Πώς θα ονειρευόσασταν την επόμενη μέρα στην περιφέρεια Κρήτης? Ποια θα ήταν η ιδανική επόμενη μέρα
μετά τις εκλογές, είτε αυτές ολοκληρωθούν τη 18η Μαΐου, είτε περάσουμε σε ένα δεύτερο γύρο και ολοκληρωθούν τα ξημερώματα της 25ης προς 26η Μαΐου. Ιδανική μέρα για μένα θα ήταν το πρώτο συμβούλιο, ο πλειοψηφών συνδυασμός να πει ότι έχω πλήρη συνείδηση του μεγέθους των προβλημάτων, είμαι εδώ γιατί θέλω να αξιοποιήσω τις συμβολές όλων, δεν θα αξιοποιήσω την πλειοψηφία που μου δίνει ο νόμος και που ξέρω πολύ καλά ότι δεν είναι στην κοινωνία και έχω αρμοδιότητα ακόμα κι αν ο νόμος δεν μου τη δίδει και για θέματα τα οποία δεν προβλέπονται όπως η υγεία και η παιδεία. Θέλω όλοι μαζί να βάλουμε τα δυνατά μας έτσι ώστε στο τέλος της θητείας μας η Κρήτη να έχει ένα πρόγραμμα που να εμπνέει, γιατί η Κρήτη είναι, για μας δεν είναι οικόπεδο, είναι η πολιτισμική και η οικολογική κυβωτός τριών υπήρων που θα ξεπερνάει τους τοπικισμούς, που θα έχει σαν στόχο να φτιάξει μια πίτα πιο φρέσκια, πιο μεγάλη, πιο νόστιμη, πιο δίκαια μοιρασμένη, που θα έχει καλύψει τα χωροταξικά κενά ώστε να μην υπάρχουν γκρίζες ζώνες για να στείλουν χορό ποικίλα συμφέροντα και που θα έχει ανασυγκροτήσει τη διοίκηση με διακριτούς ρόλους των υπαλλήλων και των αιρετών έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμόσει τις πολιτικές της. Κύριε Νιψητάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά, να ευχηθώ καλή επιτυχία και σε εσάς και στην παράταξη που εκπροσωπείτε τη Μία Κρήτη Περιβάλλον Άνθρωπος. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Ανιψητάκης. Από εμένα, τους συνεργάτες, τους τεχνικούς, το σκηνοθέτη μας, όλους όσους εργάστηκαν για αυτή τη σημερινή εκπομπή, καλό απόγευμα και να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.